κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμητη λιγμένη. Δώστης κλώτσο να κυλήσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ο λαγός και η χελώνα. Μία όμορφη μέρα της άνοιξης, ο Λάκης ο λαγός είχε βγει από τη φωλιά του και κοίταζε τα ανθισμένα λουλούδια. Ώσπου ξαφνικά βλέπει μπροστά του τη λίτσα τη χελωνίτσα να περπατάει αργά, πολύ αργά. Τότε ο λαγός άρχισε να κοροϊδεύει τη λίτσα τη χελωνίτσα και να της λέει: «Είσαι πάρα πολύ αργή, πιο αργή και από τα σαλιγκάρια». Η λίτσα η χελωνίτσα, χωρίς να το πολυσκεφτεί, είπε: «Θέλεις να κάνουμε έναν αγώνα δρόμου, να δούμε ποιος τρέχει πιο γρήγορα?» Ο Λάκης ο λαγός δέχτηκε και έτσι το επόμενο πρωί όλα ήταν έτοιμα για τον αγώνα. Η καμιλοπάρδαλη είπε: «Ένα, δύο, τρία, ξεκινάει ο αγώνας!» Η λίτσα η χελωνίτσα ξεκίνησε να περπατάει αργά, πολύ αργά, αλλά με σταθερά βήματα προς τον τερματισμό. Ο Λάκης ο λαγός έβλεπε τη χελωνίτσα να περπατάει τόσο αργά και σκέφτηκε: «Η λίτσα η χελωνίτσα περπατάει πολύ αργά. Σίγουρα εγώ θα κερδίσω τον αγώνα. Ας καθίσω λοιπόν λίγο εδώ στο δέντρο να ξεκουραστώ και συνεχίζω σε λίγο τον αγώνα». Όμως ο Λάκης ο λαγός κοιμήθηκε και η λίτσα η χελωνίτσα συνέχισε να περπατάει προς τον τερματισμό. Όταν ξύπνησε ο Λάκης ο λαγός, ήταν πάρα πολύ αργά. Η λίτσα η χελωνίτσα είχε φτάσει στον τερματισμό. Ο λαγός ζήτησε συγγνώμη από τη χελώνα και είπε: «Συγγνώμη που σε κοροϊδέψα, λίτσα χελωνίτσα. Ήτανε μεγάλο λάθος. Μπράβο σου που προσπάθησες τόσο πολύ και στο τέλος με κέρδισες. Κατάλαβα το λάθος μου». Η λίτσα η χελωνίτσα αγκάλιασε τον Λάκη τον λαγό και όλοι μαζί οι φίλοι πήγανε να παίξουν αγαπημένοι. Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.